με τις ευχές και τις ευλογίες του Σύρου Παραδημιωτάτου μας Ποιμενάρχου του Κυρίου Κυρίου Ναθαναήλ, βρεθήκαμε εδώ για να τελέσουμε τον εσπερινό της εορτής των εισοδίων της Παναγίας μας για την αυριανή ημέρα. Σήμερα γιορτάζει η γυναίκα. Κάθε γυναίκα λοιπόν σήμερα έχει την τιμητική της. Από αρχαιοτάτων χρόνων η γυναίκα ήταν στο περιθώριο, δεν υπήρχε μέσα στην κοινωνία σαν κανονικό μέλος. Ήταν βοηθός του κάθε άνδρα. Αλλά μετά, πριν από 2000 χρόνια, ο χριστιανισμός ανέδειξε τη γυναίκα και την έφτασε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Άνοιξε η πόρτα για να μπορεί να παράσει η γυναίκα. Άνοιξε η πόρτα της μαθήσεως. Άνοιξε η πόρτα της γνώσεως. Άνοιξε η πόρτα ούτως ώστε η γυναίκα να είναι ισάξια με τον άντρα. Και αυτή την ευκαιρία την έδωσε ποιος άλλος, η Παναγία μας. Γιατί αυτή είναι η πύλη, η μεγάλη, που έδωσε και όλα τα δικαιώματα στη γυναίκα μου. Υπήρχε μία συνήθεια ιερή στους Ιουδαίους να αφιερώνουν τα κορίτσια τους στον ναό, τόσο ώστε εκεί πέρα να εξυπηρετούν το ναό, να ευπρεπίζουν τον ναό και να κάνουν ό,τι άλλο υπήρχε μέσα στο ναό, μαζί με μεγαλύτερες γυναίκες. Υπήρχε, λέει, γύρω από το ναό ξενώνας, παρθενώνας όπως τον έλεγαν, και εκεί διαβιούσαν οι μικρές παρθένες. Γι' αυτό, όπως θα ακούσετε και στο δοξαστικό των αποστήχων, την κάθε φορά που έμπαινε μία παρθένος στον Παρθενώνα για να γίνει βοηθός και υπηρέτρια του ναού, την υποδεχόντουσαν οι υπόλοιποι με λαμπάδες, οι υπόλοιπες παρθένες. Άρα λοιπόν, το να αφιερώνουμε κάτι στην Εκκλησία υπήρχε από παλιά. Γιατί τώρα μπήκε η Παναγία στον ναό? Ήταν τάμα ιερό από τους γονείς της. Όπως θα ξέρετε ή θα έχετε ακούσει, ο Ιωακήμ και η Άννα βρισκόντουσαν σε προχωρημένη ηλικία, αλλά δεν είχαν αποκτήσει παιδί. Μετά από προσευχή προς τον Θεό, απέκτησαν ένα κοριτσάκι, αλλά στην προσευχή τους έλεγαν ότι εμείς θα το αφιερώσουμε σε σένα, Θεέ μου. Και μόλις λοιπόν η μικρή Μαρία απογαλακτίστηκε, 3 ετών, την πήγε ο πατέρας και η μάνα, ο Ιωακήμ και η Άννα, στο ναό. Την αφιέρωσαν στο ναό. Υπάρχει μία συνήθεια όλοι μας να κάνουμε ένα τάμα. Αλλά είναι δύσκολο στην εφαρμογή του το τάμα. Γιατί όταν έρθει ο καιρός να αναπληρώσουμε αυτό το τάμα, γονγίζουμε. Δεν το κάνουμε με προθυμία όπως το ζητήσαμε. Και θα σας παρακαλούσα τα τάματα που κάνετε να τα κάνετε για τον εαυτό σας. Δεν θα τάζετε για άλλον.
μία μητέρα δεν θα τάζει το παιδί του ότι όταν μεγαλώσει το παιδί μου εγώ θα το στείλω εκεί, θα το κάνω παπά, θα το κάνω καλόγερο, θα το κάνω ένα νέο κόρο να βοηθά στην εκκλησία. Όχι, θα κάνετε θαύματα για τα οποία εσείς θα μπορέσετε να τα αναπληρώσετε. Κάνεις ένα τάμα για τον εαυτό σου, θα το εκπληρώσεις ο ίδιος. Για το παιδί σου δεν θα κάνεις τάμα. Γιατί πολλές φορές έχουμε διαβάσει παιδιά που ενηλικιώνονται, όταν τους πει κάτι η μητέρα τους, με ρώτησε σε μένα αν ήθελα να με βαπτίσεις, με ρώτησε σε μένα αν ήθελα να με τάξεις να γίνω παπάς ή να γίνω μοναχός. Όχι. Και τότε φέρουμε μεγάλη ευθύνη. Γι' αυτό λοιπόν προσέχουμε στο τι τάζουμε και πώς το τάζουμε. Γιατί πήγε η Παναγία στο ναό? Γιατί θα γινόταν η ίδια ναός? Γιατί μέσα της θα ακυοφορούσε τον ίδιο το Χριστό μας, τον αληθινό Θεό, το Σωτήρα όλων μας. Γι' αυτό λοιπόν πήγε στο ναό. Ακόμα πήγε η Παναγία στο ναό για την ιερή ανατροφή και για τη μόρφωση. Μέσα στο ναό ανατρεφόταν και ζούσε δίπλα στους ιερείς. Δεν μπορούσε να κάνει παρέα έξω με άλλους. Η παρέα της και η συντροφιά της ήταν οι ιερείς του ναού. Και εκεί πέρα διδασκόταν και τα ιερά γράμματα. Ήξερε όλη την Αγία Γραφή και την Παλαιά Διαθήκη η Παναγία απ' έξω. Και την ήξερε και την έμαθε, γιατί εκεί μέσα υπήρχαν πάρα πολλά που αναφερόντουσαν στο πρόσωπό της, τα οποία εκπληρώθηκαν μετά. Πήγε η Παναγία στο ναό και έγινε η Αγία των Αγίων. Ήταν η μόνη που μπορούσε να μπει μέσα στα Άγια των Αγίων, στο Ιερό Βήμα όπως λέμε εμείς σήμερα, που εκεί μόνο μια φορά το χρόνο έμπαινε ο αρχιερέας για να προσφέρει θυμίαμα. Αυτή την τιμή είχε η Παναγία. Γι' αυτό πήγε στο ναό. Πήγε ακόμα στο ναό για να δούμε και να αντιληφθούμε εμείς το μέγα θαύμα της συντηρήσεως και της τροφής. Η Παναγία μέσα στο ναό τρεφόταν από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Αν διαβάσουμε και τον βίο του προφήτη Ηλία που ήταν σε ένα σπήλαιο, ποιος τον έτρεφε? Ένα κοράκι του μετέφερε την τροφή. Πόσο μάλλον η μητέρα του Χριστού να μην τρεφόταν από ένα άγγελο? Αγαπητοί μου, δεν έμεινε για πάντα η Παναγία στο ναό. Όταν μεγάλωσε, σε ηλικία 15 ετών, έφυγε από το ναό. Αλλά ήταν η ίδια ναός. Και μας αφήνει το παράδειγμα σε όλους εμάς. Βρισκόμαστε απόψε στο ναό. Βρισκόμαστε την Κυριακή σε κάθε γιορτή στο ναό, μέσα στην εκκλησία. Την εκκλησία πρέπει να τη μεταφέρουμε στο σπίτι μας φεύγοντας, ούτως ώστε να επεκταθεί ο ναός μέχρι το σπίτι μας, μέχρι τον κόσμο όλο, για να μπορέσουμε να εισοδεύσουμε κι εμείς μέσα στο ναό. Μεταφέροντας λοιπόν
το ναό στο σπίτι μας. Ζούμε μία ζωή χριστιανική. Και ακόμα έχουμε την ελπίδα ότι ζώντας αυτή τη ζωή, τη χριστιανική, προσυπογράφουμε ότι και εμείς θα τύχουμε στα εισόδια μας για την Βασιλεία των Ουρανών. Νίνα Πολύ στον δούλου σου Δέσποτα.